Με αρκετά προβλήματα, ξεκίνησε χθες Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου και στην Πιερία η πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης για το 2011 των συνολικά 12.500 δικαιούχων αγροτών του νομού, σε κάποιους αγρότες των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφιοποίησης. Θα πρέπει να αναφερθεί πω υπήρξαν προβλήματα στην πληρωμή του, αλλά όπω εκτιμάται, αυτά θα ξεπεραστούν τι επόμενε κιόλα ημέρε και θα πληρωθούν κανονικά τα χρήματα που δικαιούνται ολόκληρο το ποσό μέχρι τι γιορτέ των Χριστουγέννων, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας. Κατά τα λοιπά, οι αγρότε μα πήραν μια προκαταβολή τη ενιαία ενίσχυση στο μισό ποσό που ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πιστώθηκαν ή πιστώνονται ήδη στου λογαριασμού του και σίγουρα θα τονώσουν κάπω την αγορά τη περιοχή. Αναλυτικότερα, ένα κατάστημα τη Αγροτική Τράπεζα στην Πιερία δόθηκαν κατά σειρά ποσών στην ΑΤΕ Κατερίνη 11 εκατομμύρια ευρώ, στην ΑΤΕ Αιγυνίου 2 εκατομμύρια 247.522 ευρώ στην ΑΤΕ Κολυνδρού 1.271.520 ευρώ και τέλος στο υποκατάστημα της ΑΤΕΛΗ του χώρου 512.000 ευρώ. Υπολογίστε λοιπόν σε ένα μήνα από σήμερα πως θα δοθούν άλλα τόσα χρήματα στους αγρότες μας, χρήματα που σίγουρα θα βοηθήσουν την αγορά και τις υποχρεώσεις των αγροτών την στήριξή του στο αίτημα της ΕΑΣ Βόλου για την τοποθέτηση των τοπικών προϊόντων στα ράφια των πολυκαταστημάτων εξέφρασε ο νέος υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αστέριος Ροντούλης ο οποίος επισκέφθηκε λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του η γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛΚΕ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προτείνει στον Υπουργό Κώστα Σκανδαλίδη να προωθήσει ρύθμιση που θα υποχρεώνει τι αλυσίδε σούπερ μάρκετ ξένων συμφερόντων να τοποθετούν υποχρεωτικά στα ράφια του με ποσόστοση προϊόντα τοπική παραγωγή. Ο Υφυπουργό ενημερώθηκε για τι κινητοποιήσει για τον αποκλεισμό των τοπικών προϊόντων από τα ράφια γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ και χαρακτήρισε το αίτημα σοβαρό, έντιμο και δίκαιο δήλωσε δε αντίθετο στην επιχείρηση Ρουφίχτρα, όπω τη χαρακτήρισε. Τέλο, ανέφερε ότι αν τα τοπικά προϊόντα μπουν στα ράφια τη επιχείρηση, αυτό θα λειτουργήσει αφενό προ όφελο του καταναλωτή που θα μπορεί να προμηθεύεται αγνά προϊόντα από τον τόπο του, αφετέρου επωφελία τη ίδια τη επιχείρηση που ενισχύοντα την αγοραστική δύναμη των τόπιων καταναλωτών θα ενισχύσει και τα δικά τη ταμεία. Τουλάχιστον ο Λαρισαίος πολιτικός ενδιαφέρεται έμπρακτα και ουσιαστικά για τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών του τόπου του, έναντι πολλών άλλων που περί άλλων τυρβάζουν και έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Σε διαβούλευση έθεσε την πρότασή του ο Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττική, η οποία αφορά την ομοθεσία που αναφέρεται στι λαϊκές αγορέ βιοκαλλιεργητών, όπω προέκυψαν από την επικυρωποίηση παλιότερου σχεδίου προεδρικού διατάγματο που οι ενώσει βιοκαλλιεργητών είχαν επεξεργαστεί και συμφωνήσει και τα οποία στήριξε η Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδα. Η επικαιροποίηση αυτή αφορά στη νέα νομοθεσία για τον ορισμό του αγρότη καθώς και στην αλλαγή που έχει επέλθει στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον νόμο του Καλικράτη. Σύμφωνα με το Σύλλογο, το ζήτημα αφορά το σύνολο των, του χώρου των βιοκαλλιεργητών, αλλά όχι μόνο, θα μπορούσαν να πούν προτάσει οι καταναλωτέ, οι Δήμοι και άλλοι φορεί και θα ήθελαν τι προτάσει του. Για το λόγο, αυτό τα κείμενα αναρτώνται ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Προτάσει και παρατηρήσει μπορούν να αποστέλλονται στο mail infoparkimedia.org ή στο fax 210 86 16 970 μέχρι το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου όπω επισημαίνεται η πρόταση αυτή με τι παρατηρήσει που θα προκύψουν και από αυτή τη διαβούλευση θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη, εφαρμόσιμη και αναπτυξιακή νομοθεσία για τι αγορέ των βιοκαλλιεργητών προ το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και κάθε αρμόδιο. Μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Καλεί λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους για τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο η όποια διαβούλευση φέρνει αποτέλεσμα ή απλά είναι ένα καλό άλοθη που καλύπτει τα νότα των υπευθύνων, αλλά μέχρι σήμερα θεωρώ πως δεν μπορούν να επέρονται για την όποια, την όποια αποτελεσματικότητά της. Η Διεύθυνση Γεωργία Πιερίας γνωστοποίησε στου αγρότε παραγωγού που επιθυμούν να λάβουν δωρεάν δικαιώματα φύτευση συνοποιήσιμων αμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό ότι η ημερομηνία υποβολή αίτηση στην υπηρεσία αυτή λήγει στι 15 Δεκεμβρίου 2011. Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης είναι πρώτον δήλωση όσδε της περίοδου 2011, δεύτερον φωτοτυπία των δύο όψων της αστυνομική ταυτότητας τρίτον φωτοτυπία εγκαθαριστικού 2011 της εφορίας και τέταρτον τίτλοι ιδιοκτησίας ή μίστοσης για τα υποφύτευση αγροτεμάχια. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες παραγωγή του νομού μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2351 351 310 της Διεύθυνσης Γεωργίας Πιερίας στον αρμόδιο υπάλληλο Γιώργο Κούκουλη.